Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την κατάργηση του Χαλίφη στην Τουρκία, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας εκπώνησης στρατηγικών ερευνών, CP Consulting, εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα Τουρκίας, υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικού Ισλάμ, παρουσιάζει μέσα από το βιβλίο του Το τέλος του Χαλιφάτου άγνωστες πτυχές της πρόσφατης ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όλες οι ιστορικές εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην κατάργηση του Χαλιφάτου ουσιαστικά ξεκινάνε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα με την επανάσταση των Νεοτούρκων δρομολογείται η τελευταία φάση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου στην Τουρκία. Το βιβλίο παρουσίασε ο Γιώργος Αχίνης στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, ενώ μίλησε και ο καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου, Οθωμανολόγος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Το τέλος του Χαλιφάτου προδήλωση είναι ένα βιβλίο που θα μπορούσε κάποιος να του ρίξει μια ματιά βυθιζόμενος μέσα στην ιστορία, γιατί περιγράφει στην ουσία το 19ο, τον 20ο και τον 21ο αιώνα, παρότι δεν είναι πονησένη. Χαλιφάτο και Χαλίφης είναι ετυμολογικά και πρακτικά, ιστορικά, ο διάδοχος του προφήτη. Μακρόμαστο μάλλον. Τον τίτλο αυτό έφεραν τουρκογενείς, έστω και αν είχαν γίνει μουσουλμάνοι, ημιμόνων Άραβες μουσουλμάνοι. Μέσα από τη νέα συγγραφική του δουλειά, ο Κώστας Πικραμένος επιδιώκει με τρόπο απλό να εισάγει τον αναγνώστη σε ένα ιστορικό πλαίσιο που επηρέασε και την Ελλάδα και το οποίο δεν αφορά μόνο το μουσουλμανικό κόσμο. Είναι ένα βιβλίο δηλαδή που μας αφορά, διότι αν κάνουμε ένα χρονικό άλμα στο παρόν, αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας με την Παλαιστινιακή Χαμάς έχουν άμεση σχέση με όσα συνέβησαν πριν από έναν αιώνα. Για ποιο λόγο? Από τη στιγμή που καταργείται ο ηγέτης του Ισλάμ, της μουσουλμανικής κοινότητας, ανοίγει αυτό που λέμε το κουτί της Πανδώρας. Το βιβλίο «Το τέλος του Χαλιφάτου» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων.